το ΚΚΕ, το κόμμα μας, ως κόμμα της εργατικής τάξης, με οδηγό τη στρατηγική του για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας και με βασική αρχή τον προλεταριακό διεθνισμό, από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα της μετανάστευσης, της προσφυγιάς, στη σωστή του βάση, δηλαδή από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Ανέδειξε τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, τους ενόχους και τα καθήκοντα της πάλης, έτσι ώστε να φωτίζεται και να ενισχύεται η προοπτική για έναν δρόμο, μια κοινωνία, ένα αύριο, που πραγματικά οι εργάτες, Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες να είναι πραγματικά ελεύθεροι, να μπορούν να κουμαντάρουν και να απολαμβάνουν τους σκόπους και τον πλούτο της δουλειάς τους, να περάσει η ζωή τους σε ανώτερο επίπεδο, αφήνοντα πίσω τα προβλήματα που γεννά ο καπιταλισμό σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτόν τον άξονα, το κόμμα αξιοποίησε και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες. Προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας, στην αντιπαράθεσή μας με την επιχειρηματολογία των αστών, των ρεφορμιστών, των οπορτουνιστών, με στόχο να συμβάλλουμε να ανεβαίνει το επίπεδο οργάνωσης, το επίπεδο κινητοποίηση και συμμετοχή μεταναστών μέσα στου αγώνε και συνολικά τη συμμετοχή τη εργατική τάξη στους αγώνε, να μετριούνται βήματα στην κατανόηση ότι Έλληνε και μετανάστε εργάτε έχουν κοινά συμφέροντα, έχουν απέναντί τους τον ίδιο αντίπαλο να αντιμετωπίσουν. Μέσα από τον αγώνα, προσπαθούμε, θέλουμε, στοχεύουμε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συσπήρωση, έτσι ώστε. Να πετυχαίνονται νίκε και για την ανακούφιση τη ζωή των εργαζομένων, αλλά να ενισχύεται και η προοπτική, ο στόχο τη κατάργηση τη καπιταλιστική εκμετάλλευση. Χωρί να υποτιμούμε τι δυσκολίε που απορρέουν από το βαθμό συνείδηση που υπάρχει ανάμεσα σε μετανάστε, από την παρέμβαση των μηχανισμών τη εξουσία του κεφαλαίου, των πρεσβειών, τι αντικειμενικέ δυσκολίε που υπάρχουν και στην επικοινωνία με τη γλώσσα παίρνουμε όσα μέτρα μπορούμε για να είμαστε πιο ικανοί, να γίνουμε πιο ικανοί. Δεν περιοριζόμαστε βέβαια μόνο να πιάσουμε επαφή με αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά με σχέδιο προσπαθούμε ενιαία να παρέμβουμε ώστε να ξεκαθαρίζονται ζητήματα, να οργανώνται το αγώνας, κάθε μέρα να γίνονται περισσότεροι αυτοί που θα κατανοούν ότι η βελτίωση της ζωής τους και για το σήμερα αλλά και για το αύριο βρίσκεται στη συμπόρευσή του με το ΚΚΕ και την προοπτική της εργατικής εξουσίας. Η σταθερή προσήλωση σύντροφοι και συντρόφισσες φίλες και φίλοι, η σταθερή προσήλωση και δουλειά του κόμματος σε αυτή την κατεύθυνση, η δουλειά των κομμουνιστών μέσα στο εργατικό κίνημα, δίνει αποτελέσματα. Χωρίς αυτόν τον προσανατολισμό θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα και στο βαθμό οργάνωση των μεταναστών μέσα στα συνδικάτα, δεν θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις ανάδειξης πρωτοπόρων εργατών μεταναστών στις διοικήσεις των σωματείων θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη η δυσκολία συσπήρωσης μεταναστών δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο προσανατολισμός αυτός, η δουλειά μας σε αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης συνδέεται με μεγάλα καθήκοντα που έχουμε, σχετίζεται με την ταξική πάλη, τους μεγάλους στόχους που θέτει η εργατική τάξη δεν μπορεί να προωθείτε το αναγκαίο καθήκον ας πούμε της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος χωρίς να ενσωματωθούν μέσα στα ταξικά συνδικάτα μέσα στο ΠΑΜΕ χιλιάδες μετανάστες. Δεν μπορούν να βελτιωθούν οι όροι σύγκρουσης με το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό χωρίς την ισχυροποίηση του ΚΚΕ με χιλιάδες πρωτοπόρους εργάτες και μετανάστες. Χωρίς να υποτιμούμε αδυναμίες και δικές μας καθυστερήσεις. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είμαστε πιο έμπειροι, πιο ικανοί, ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα σύνθετα και πιο απαιτητικά καθήκοντα της πάλης. Από τη δράση του κόμματος, όσο και των κομμουνιστών που δουλεύουν μέσα στο κίνημα, από τις στρατηγικές επιχειρήσεις που έχουμε κάνει, υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα που πρέπει να αξιοποιούνται καθημερινά να αξιοποιούνται ως όπλα στην παρέμβασή μας, στην απέφθησή μας σε μετανάστες, πρόσφυγες, στην αντιμετώπιση ζητημάτων και προβλημάτων που προκύπτουν στην οργάνωση της πάλης, αλλά και τον καθορισμό του πλαισίου πάλης και ετοιμάτων. Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα που έχει αξία να τα ξαναθυμίσουμε, να τα υπογραμμίσουμε, γιατί όπως είπαμε είναι όπλο στα χέρια μας. Η μετανάστευση, η προσφυγιά δεν είναι επιλογή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός που απλά συμβαίνει για να συμβαίνει. Είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που βιώνουν οι εργάτες και φέρνει τη ζωή τους σε αδιέξοδο. Η χώρα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια δέχτηκε χιλιάδες μετανάστες που αναζητούσαν καλύτερη ζωή, χωρίς βέβαια να τη βρουν. Επίσης όμως από τη χώρα μας μετανάστευσαν χιλιάδες εργαζόμενοι για να βρουν δουλειά για να αντιμετωπίσουν τα οξυμένα προβλήματα. Η αιτία και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδια. Ο τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας, αυτός που υπάρχει σήμερα, ο καπιταλιστικός, που σε όλους τους κύκλους του, στην ανάπτυξη, την κρίση, την αναζωογόνηση, πάλι την ανάκαμψη, στοχεύει στη διασφάλιση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Οι εργάτες, τα εργατικά δικαιώματα και οι κατακτήσεις σε αυτό το πλαίσιο συνθλίβονται μέσα στην, κλίση, μέσα στην κρίση έκλεισαν, κλείνουν επιχειρήσεις, πτωχεύουν εντός εισαγωγικών όπως λένε οι υμνητές του συστήματος. Όμως πρέπει να υπολογίσει κανένας ότι κανείς επιχειρηματίας, κανείς βιομήχανος, κανένας επενδυτής από αυτούς τους πτωχευμένους, μια τέτοια πτωχευμένη επιχείρηση δεν χάνεται. Βγαίνει ξανά στη γύρα, κάνει αλλού επενδύσεις, απαιτεί ακόμα πιο φθηνού τσακισμένου εργάτε και ξαναφουσκώνει τα κέρδη του. Αυτό το συμπέρασμα οφείλουμε να το δίνουμε στην επαφή μα συνολικά με του μετανάστε. Βοηθάει για να αντιμετωπίζονται αυταπάτε. Δίνει ουσιαστική όθηση στους αγώνε. Αποδυναμώνει την παρέμβαση του κεφαλαίου και των μηχανισμών του να ενσωματώνουν μετανάστε και συνολικά την εργατική τάξη. Η μετανάστευση, η προσφυγιά, είναι αποτέλεσμα των πολέμων επίσης που συμβαίνουν, που κάνουν οι καπιταλιστές στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα της πίτας των κερδών, του ελέγχου των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφορά τους. Δεν πρόκειται ποτέ λοιπόν αυτοί που κάνουν πόλεμους, πολέμους για τα συμφέροντά τους να γυρίσουν, να ενδιαφερθούν για τους λαούς που σκοτώνονται για αυτά τα συμφέροντα, πνίγονται στις θάλασσες της προσφυγιάς, όντας έρμεο των διάφορων δουλεμπόρων. Ούτε επίσης μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι κυβερνήσεις των καπιταλιστικών χωρών δεν μπορούν να βρεθούν στο πλευρό των προσφύγων, των μεταναστών, γιατί είναι αυτοί οι ένοχοι, είναι οι θύτες. Βρίσκονται πίσω από κάθε έγκλημα που συντελείται και θα συντελεστεί. Οι μεταξύ τους διαφωνίες, οι μεταξύ τους μάλλον συμφωνίες, πάντα θα γεννούν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες το έσχος με τις μόριες, το έσχο των hot spot, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Πάντα θα κρατάνε εχμάλωτους τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, έτσι ώστε να ασκείται συνολικά πίεση στο εργατικό κίνημα για τη μείωση των απαιτήσεων σε μισθούς δικαιώματα. Όσοι μετανάστες ή πρόσφυγες θα απελευθερώνονται ως πρόβλεψη των συνθήκων που φτά οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, Όσοι από αυτούς λοιπόν θα απελευθερώνονται εντό εισαγωγικών για να φτάσουν τελικά στη χώρα προορισμού τους, πάντα θα παραμένουν εχμάλωτοι, πάντα θα παραμένουν υπό τον έλεγχο των καπιταλιστών και των καπιταλιστικών κρατών, πάντα θα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και εργαλείο συρρήκνωσης των εργατικών δικαιωμάτων ως σημείο αναφοράς, θα είναι σημείο αναφοράς για να απενεχοποιηθούν οι καπιταλιστές από τα προβλήματα, να απενοχοποιηθούν από την ανεργία, θα γίνονται όχημα για να στρέφεται ο ένας εργάτης απέναντι στον άλλον, ο Έλληνας απέναντι στο μετανάστη, στον πρόσφυγα, ώστε να βγαίνει λάδι κάθε φορά το σύστημα και τελικά να κάνουν τη δουλειά τους οι καπιταλιστές. Άλλο συμπέρασμα σύντροφοι και συντρόφισες φίλες και φίλοι. Οι κυβερνήσεις, αυτέ οι κυβερνήσει του κεφαλαίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, ανεξάρτητα πώ λανσάρονται, είτε σε προεκλογικό χρόνο, είτε στη συνέχεια, αν είναι δηλαδή νεοφιλελεύθερε, διακηρύσουν ότι είναι νεοφιλελεύθερε, κεντρώε, αριστερέ, αν θέλουν να λέγονται για τον εαυτό του αριστερέ και αριστερόστροφε, υλοποιούν σταθερά μια πολιτική ενάντια στο μετανάστη, ενάντια στον πρόσφυγα, ενάντια στον εργάτη και το εργατικό κίνημα συνολικά. Προωθούν σε κάθε χώρα τα σχέδια και τα συμφέροντα των μονοπωλίων του κεφαλαίου. Στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, δηλαδή τους φαγείς των λαών, τους αγιοποιούν ως εκείνους που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα. Τα ίδια έκανε στη χώρα μας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και όλες οι κυβερνήσεις προηγούμενα. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Γέμισε το Αιγαίο πτώματα προσφύγων. Έχουν πολλαπλασιαστεί ταυτόχρονα οι κίνδυνοι, οι επεμβάσεις, οι πόλεμοι που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Οι λαοί και οι εργατιά μετρέουν θύματα και η πλουτοκρατία κέρδη. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Αυτοί κόβουν και ράβουν τις συμφωνίες τους για τα δικά τους συμφέροντα. Οι εργάτες, Έλληνες και μετανάστες είναι αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα. Ξεριζώθηκε ας πούμε από το σπίτι του ο πρόσφυγας λόγω του πολέμου. Βλέπει όμως ο Έλληνα εργάτης το δικό του σπίτι να πέφτει στα νύχια των τραπεζών. Ξεριζωμός είναι και στη μια περίπτωση, ξεριζωμός είναι και στην άλλη. Με την αιτία να είναι πάντα ίδια αυτή που τα προκαλεί. Οι διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι σύντροφοι και συντρόφισσες φίλες και φίλοι, δεν είναι αθώες οργανώσεις. Δεν δημιουργήθηκαν για να επιτελέσουν ένα ύψιστο ανθρωπιστικό καθήκον, ούτε έχουν αγνές προθέσεις είναι οργανώσεις που αποκομίζουν κέρδη, τεράστια κέρδη και συνδέονται απευθείας με τους μηχανισμούς του κεφαλαίου και με έντεχνο τρόπο εκφράζουν τη φιλαδροπία τους σε επιπληρωμή και επιχειρούν να κρατήσουν, αυτός είναι ο στόχος τους, να κρατήσουν χειραγωγημένους εντός πλαισίου τους πρόσφυγες ή να οδηγήσουν την αγανάκτησή τους σε ανώδυνους δρόμους για το κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ως κόμμα, όσο και ως εργατικά συνδικάτα, στην προσπάθεια που κάνουμε για να επικοινωνήσουμε, να βρεθούμε με τους πρόσφυγες μέσα σε αυτά τα διάφορα hot spot, βρήκαμε μεγάλα εμπόδια, πρώτα και κύρια από την παρουσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις όσοι οι απόλυτοι που επέτρεπαν ή απαγόρευαν ανάλογα την παραγγελιά που είχαν από τις κυβερνήσεις και από το κεφάλαιο απαγόρευαν κατά την κρίση τους την επικοινωνία με τους πρόσφυγες μέσα σε αυτούς τους χώρους. Ταυτόχρονα όμως τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις δουλεύουν εργαζόμενοι που πρέπει να πλησιάσουμε να οργανωθούν για τα δικαιώματά τους γιατί έχουν και αυτοί προβλήματα και να βοηθήσουν με τη συμβολή τους στην επικοινωνία και στην οργάνωση συνολικά των προσφύγων. Όσο αναγκαίο λοιπόν είναι να αποκαλύπτουμε το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, να είμαστε απέναντι σε αυτούς τους μηχανισμούς του κεφαλαίου, άλλο τόσο αναγκαίο είναι να κάνουμε συγκεκριμένη δουλειά με τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, που έχουν προβλήματα και μπορούν να αποδειχτούν κρίσιμο κρίκος που θα βοηθήσει συνολικά τη δουλειά μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, μόνο το ΚΚΕ, έχει τη γραμμή εκείνη που απαντάει στα προβλήματα τόσο των μεταναστών όσο και των Ελλήνων εργαζομένων. Όλα τα άλλα κόμματα βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, βρίσκονται στην πλευρά του κεφαλαίου. Απόδειξη είναι ότι στηρίζουν όλες τις μεταναστευτικές συμφωνίες, πως μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κάνουν δίθεν τους φιλάνθρωπους, αλλά στην πράξη έχουν βάλει τη σφραγίδα του συνολικά στο χτύπημα πρώτα απ' όλα συνολικά της εργατικής τάξη και κατά συνέπεια και των μεταναστών. Το αντεργατικό οπλοστάσιο δεν εφαρμόζεται μόνο για τους Έλληνες εργάτες, εφαρμόζεται και για τους μετανάστες εργάτες και ενάντια στους πρόσφυγες προ όφελο των λίγων, των επιχειρηματιών, των μονοπωλίων, του κεφαλαίου. Τα μέτρα καταστολής που πάρθηκαν, τα μέτρα καταστολής που παίρνονται, τα νέα που έρχονται τώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τον περιορισμό των αγώνων, για τον περιορισμό των επεργειών, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, για τον έλεγχο του περιεχομένου των αγώνα των εργαζομένων, αφορούν όχι μόνο τους Έλληνες εργαζόμενους, τους Έλληνες εργάτες που είναι γραμμένοι στα συνδικάτα, αφορούν όλη την εργατική τάξη, ανεξάρτητα βρίσκονται ή δεν βρίσκονται στα συνδικάτα, αφορούν και τους μετανάστες, και τους πρόσφυγες. Γι' αυτό συντροφικές συντρόφισσες, η απεργία που έχουμε μπροστά μας στις 24 του Σεπτέμβρη ενάντια στο λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατίας που δίπλα στην ανάπτυξη που υπόσχονται τη συνοδεύουν με τη γενίκευση των ελαστικών μορφών δουλειά, με νέα προνόμια στους επιχειρηματίες, με γενίκευση των εξαιρέσεων για να μην τηρούνται οι κλαδικές συμβάσεις δηλαδή για να μειωθούν και άλλο οι μισθοί και τα μεροκάματα. Ένα νομοσχέδιο που φέρνει φακέλωμα συνδικά των εργαζομένων και τον μπαμπούλα του απόλυτου εκπροσώπου της εργοδοσίας, τον Υπουργό Εργασίας, που θα κόβει και θα ράβει τις υπουργικέ αποφάσεις για να εξασφαλίζει δρόμο ανοιχτό στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτή λοιπόν η απεργία που έχουμε μπροστά μας την Τρίτη στις 24 του Σεπτέμβρη επιβάλλεται να έχει μια μεγάλη μαζική συμμετοχή εργατών, Ελλήνων, μεταναστών, προσφύγων για να δυναμώσει ο αγώνας, για να μπουν εμπόδια σε όλους τους αντεργατικούς σχεδιασμούς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η έκφραση της αλληλεγγύης που ως κόμμα, ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι κομμουνιστές που δουλεύουν μέσα στο εργατικό κίνημα, έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η έκφραση της αλληλεγγύης, η στήριξη των προσφύγων, η δουλειά που κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε με σχέδιο μέσα στους μετανάστες, το πλαίσιο πάλις που έχουμε, που θέτει στόχους πάλις, παίρνοντας υπόψη και πώς εκφράζονται τα προβλήματα μέσα, αυτό, μέσα σε αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης. Η ανάπτυξη αγώνων, δεκάδων αγώνων που κάναμε και κινητοποιήσεων είναι το αναγκαίο πεδίο που συνδέεται, που χρειάζεται, που συνδέεται με την προσπάθεια να βοηθήσουμε τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και να σταθούν στα πόδια τους, αλλά και να κατανοήσουν τι πρέπει να γίνει, ποιε προϋποθέσεις χρειάζονται για να γίνει αυτό, για να κατανοήσουν ότι χρειάζεται να βρεθούν δίπλα στο ΚΚΕ, δίπλα στο ταξικό κίνημα, δίπλα στο ΠΑΜΕ. Η δουλειά σε μετανάστες και πρόσφυγες είναι μια πλευρά της δουλειά των καθηκόντων του κόμματος, του κόμματός μας, του κόμματος της εργατικής τάξης, μια πλευρά των καθηκόντων των κομμουνιστών και των κομμουνιστριών που δουλεύουν μέσα στο εργατικό κίνημα. Σύντροφοι και σύντροφες ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, η ξενοφοβία είναι όπλα στα χέρια του κεφαλαίου και νομίζω, νομίζουμε ότι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι όπλα στα χέρια του κεφαλαίου για να κάνει τη δουλειά του για να αφοπλίσει δυνατότητες από την εργατική τάξη για την εκπλήρωση της ιστορικής της επιστολή, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, για να κρατά χωρισμένους τους εργάτες, για να συρρυκνώνει μισθού δικαιώματα. Η αντιμετώπιση του φασισμού, του ναζισμού, των ακροδεξιών απόψεων πρέπει επιβάλλεται να απαντιέται ακαριέα παντού πρώτα απ' όλα μέσα στο εργατικό κίνημα. Αυτός που χύνει το δηλητήριο του ρατσισμού, του εθνικισμού και της ξενοφοβίας δεν είναι με τον Έλληνα εργάτη. Είναι ενάντια και στον Έλληνα εργάτη, είναι ενάντια και στον πρόσφυγα, είναι απέναντι και στο μετανάστη. Σύντροφοι και συντρόφισσες φίλοι και φίλοι, όλα τα παραπάνω συμπεράσματα πρέπει να γίνουν οδηγό στην πάλη και στην παρέμβασή μας. Το φάρμακο, η λύση για να ζήσουν καλύτερα Έλληνε και μετανάστε εργάτε είναι η προοπτική τη εργατική εξουσία, δηλαδή ο σοσιαλισμό. Για να έρθει πιο κοντά η πραγματοποίηση αυτή τη προοπτική, αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει, πρέπει να αγωνιστούμε ενιαία Έλληνε και μετανάστε. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον των εργατών. Για να προωθηθεί αυτό το συμφέρον, χα... χρειάζεται ολόπλευρα. Προπόθεση είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ με νέου εργάτε Έλληνε και μετανάστε. Η ελπίδα για θετικές αλλαγές βρίσκεται εδώ. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας όλοι να βάλουμε το μεράδι μας. Η θετική δουλειά που έχουμε κάνει όλα τα χρόνια, οι εκατοντάδες παρεμβάσεις του κόμματος, η ανάδειξη των προβλημάτων, η στήριξη του εργατικού κινήματος των ετοιμάτων των μεταναστών και προσφύγων είναι η βάση που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Έλληνες και μετανάστες μαζί και οι μετανάστες εργάτες μπορούμε και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να αγωνιστούμε με το βλέμμα στην προοπτική που έχουμε ανάγκη το σοσιαλισμό. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της κοινής πάλης Ελλήνων και μεταναστών. Και είμαστε από αυτούς, είμαστε το κόμμα που δεν μοιράζει λόγια παρηγοριάς και πράξεις δίθεν φιλανθρωπία στους μετανάστες απέναντι στην εργατική τάξη συνολικά. Καλούμε τα συνδικάτα και τις μαζικές οργανώσεις να εντάξουν, να δουλέψουν για να εντάξουν στις γραμμές τους, τους μετανάστες και τις μετανάστριες, να στηρίξουν τα αιτήματά τους και να παλέψουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους καλούμε μαζί με τους Έλληνες εργάτες να παλέψουμε για κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων, να παλέψουμε για συλλογικές συμβάσεις, για αυξήσει του μισθού και τα μεροκάματα, για δωρεάν υγεία, για παιδεία, για αθλητισμό και πολιτισμό, να παλέψουμε και για τα ιδιαίτερα προβλήματα των μεταναστών και των προσφύγων, όπως για τον άμεσο απεγκλωβισμό τους από τα νησιά και το συνολικό απεγκλωβισμό όσων το επιθυμούν από την Ελλάδα για να φτάσουν στις χώρες του τελικού τους προορισμού. Για ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής σε, αυτό, σε αυτές τις προσφυγικές δομές, για σεβασμό των προσφυγικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συνθήκες της Γενέβης. Παλεύουμε έτσι ώστε να υπάρχουν άδειες διαμονής μακροχρόνιες στους οικονομικούς μετανάστες, χωρίς παράβολα, χωρίς πρόστιμα, χωρίς πολύχρονες καθυστερήσεις, για απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας με γρήγορες και αντικειμενικές διαδικασίες, χωρίς το χαράτσι των παραβόλων, για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και για δυνατότητα να μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα δικαιώματα οι εργάτες, οι μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους. Παλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε μαζί Έλληνες και ξένοι εργάτες τη ραζιστική και φασιστική βία, τη ναζιστική χρυσή αυγή που μπορεί να μην είναι τώρα στο κοινοβούλιο. Α, υπάρχει σε δημοτικά συμβούλια, υπάρχει αλλού, βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Τις άλλες ακροδεξιές απόψεις, ομάδες, φασιστικές ομάδες και οργανώσεις για να δυναμώσει ο κοινό αγώνας κατά του υπεριαλιστικού πολέμου ενάντια στα σχέδια που έχουν οι καπιταλιστές να διαμελήσουν κράτη να αλλάξουν σύνορα και όλα αυτά θα τα πληρώσει η εργατική τάξη σε κάθε χώρα. Παλεύουμε και για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που είναι συνώνυμη με την εκμετάλλευση, που είναι συνώνυμη με τη φτώχεια, τον πόλεμο και την προσφυγιά. Παλεύουμε για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, δηλαδή για έναν κόσμο χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια και πολέμους. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσουμε μέχρι το τέλος. Αυτόν τον δρόμο πρέπει να πετύχουμε. Σε αυτή την προοπτική βρίσκεται η ελπίδα της εργατικής τάξης για να ζήσει πραγματικά ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σύνδεφο Γιάννη Δασσούλα και εσάς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ και να σας ενημερώσουμε ότι στο χώρο, εκτός από την έκθεση τον ταμπλό που υπάρχει, υπάρχει και περίπτερο των σχολείων μεταναστών και προσφύγων στην Αττική, σε Αθήνα, Μενίδη, Μεσόγεια και Κορυδαλό, τα οποία και πρόσφυγες μετανάστες ήδη παρακολουθούν από παιδιά μεγαλύτερους ενήλικες και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και εδώ είναι ζήτημα πώς αυτό μπορεί να ενισχυθεί. Άρα καλούμε και τους ίδιους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να γραφτούν στα σχολεία μεταναστών όπου μαθαίνουν ελληνική γλώσσα, αλλά και καλούμε και τους κομμουνιστές, τις μαζικές οργανώσεις, να τα στηρίξουν, να συνεχιστεί έτσι αυτή η προσπάθεια, η οποία γίνεται εδώ και χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια.